Καλησπέρα παιδιά, Check Tech Now, ο Κώστας εδώ. Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα eBay unboxing. Βασικά ένα τεράστιο eBay unboxing και έχω πάρα πολλά πακέτα και θα τα δούμε μαζί παρέα. Πάμε να δούμε σιγά σιγά ένα-ένα τι είναι όλα αυτά τα πακέτα και τι έχουν μέσα. Το συγκεκριμένο πραγματικά να σας πω, έχουν έρθει εδώ και 2 εβδομάδες αυτά τα πακέτα για να τα μαζέψω όλα αυτά. Τα έχω εδώ στην άκρη. Πραγματικά η παραγγελία έχει γίνει αρκετό καιρό πριν, δηλαδή σκεφτείτε είναι γύρω στον 1,5 μήνα όλα τα πακέτα. Έχω να μπω πάρα πολύ καιρό και είναι σαν να μην θυμάμαι τίποτα από όλα αυτά. 2-3 πράγματα μόνο έχω στο μυαλό μου και είμαι περίεργος να δω αν θα έρθουνε. Πάμε να δούμε τι έχει μέσα το καθένα από αυτά. Πάλι καλά που δεν το έκοψα. Το πρώτο πακέτο έχει καλώδια. Έχετε δει και άλλη φορά να κάνω τέτοιο, να παίρνω τέτοια καλώδια. Είναι για διάφορες κατασκευές, μαύρο, κόκκινο. Αρκετά ανθεκτικό, αρκετά οικονομικό. Η τιμή του είναι κάτω, πάνω κάτω στο 1 ευρώ. Αυτό πάει κατευθείαν στον αδερφό μου. Περνάμε στο δεύτερο πακέτο. Να δούμε τι έχει μέσα. Wow, τι είναι αυτό. Και δεν έχω ιδέα τι παίζει να είναι. Λοιπόν, αυτό προφανώς είναι μαγνητικό holder. Τι γίνεται, το κολλάς, έχει αυτοκόλλητο από κάτω 3M. Κολλάει σε μια επιφάνεια. Εδώ μέσα, σε αυτό εδώ το σακουλάκι, έχει τα εξής πραγματάκια. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, να δούμε τι είναι αυτά. Λοιπόν, αυτά είναι αυτοκόλλητα ανταλλακτικά. Αυτό εδώ το πράγμα είναι ένας μαγνήτης. Λοιπόν, πώς δουλεύει το συγκεκριμένο, το βλέπετε? Από ό,τι μπορώ να καταλάβω, το συγκεκριμένο το κολλάς πάνω στο κινητό σου. Αυτό εδώ έχει βασικά είναι δύο, για δύο κινητά, πιστεύω. Βλέπετε, πίσω από τη συσκευή σου, πίσω από το tablet σου, πίσω από το κινητό σου. Οπότε, αυτό είναι καρφωμένο πάνω στο αυτοκινητό σου, κολλημένο πάνω στο αυτοκινητό σου. Αυτό είναι πάνω στο κινητό σου, οπότε το κινητό σου κάθεται ακριβώς από πίσω και το ρυθμίζεις όπως θες εσύ. Πρώτη φορά βλέπω κάτι τέτοιο, οπότε ναι, αρκετά πρακτικό θα είναι. Πάμε στο επόμενο πακέτο. Το μεταξύ αυτό όλος παραδόξως δεν πέρασε πολύ καιρό που έχει γίνει η παραγγελία. Πλάκα πλάκα, αν θυμάμαι καλά. Στο επόμενο, το επόμενο είναι για μένα. Πρόσφατα πήρα ένα Polar, αν παίζει να το έχετε δει, το είχα κάνει unboxing μαζί με το Ghosty από το GR Minecraft Cousins και το Στέφανο, ένα συνεργατικό που είχαμε κάνει. Και είχα πάρει αυτό εδώ. Αυτό εδώ, όπως καταλάβατε, βιδώνει πάνω σε τρίποδο ή πάνω σε τριποδάκι ή σε Polar. Βάζεις το κινητό σου για να βάζεις φωτογραφίες. Τόσο καλό κινητό βέβαια δεν έχω, αλλά το πήρα με την προοπτική ότι κάποια στιγμή ίσως να αποκτήσω ένα αρκετά καλό κινητό που να έχει μια αξιοπρεπή τέτοια, μια αξιοπρεπή κάμερα και να μπορέσω να το χρησιμοποιήσω. Είναι αρκετά. Υπάρχει περίπτωση να μπορεί να μπει και η τέτοια πάνω, η Xiaomi η Yi, αν τη βάλω στο πλάι. Ναι, μπορεί και να κάτσει, αν και δεν θέλω να το ρισκάρω, αλλά υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα. Πάμε στο επόμενο. Το επόμενο είναι ένας φακός που έχω πάρει. Δεν θυμάμαι αν το έχετε ξαναδεί. Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Γιατί το προηγούμενο παίζει να μου το ανοίξανε τα αδέρφια μου όταν ήμουν στο στρατό. Είναι το πιο χρήσιμο πράγμα που έχω χρησιμοποιήσει όσο ήμουν φαντάρος. Αυτός είναι ένας φακός. Αν πεις και τι το ιδιαίτερο έχει. Καλά, εντάξει, ότι εκτός το έχει πολύ καλό φως για το βράδυ και είναι μπρελόκ. Αυτό που με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και μου έχει φανεί τρομερά χρήσιμο, φορτίζει με USB. Οπότε δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα άλλο. Το πετάς στον υπολογιστή σου και έχεις ένα φακό του οποίο η μπαταρία κρατάει πάρα πολύ. Είναι ιδιαίτερα απλός στη λειτουργία. Βλέπετε, είναι αρκετά όμορφος και μπορεί να γίνει ένα μπρελόκ για τα κλειδιά σας. Αρκετά απλό και αρκετά χρήσιμο. Πιστέψτε με, σώζει ζωή. Αυτό το πραγματάκι. Η τιμή του είναι λίγο ακριβούτσικο, έχει 1,5 με 2 ευρώ, αλλά ναι, είναι από τα πιο χρήσιμα πράγματα που έχω πάρει μέχρι τώρα και νομίζω ότι είναι το πιο χρήσιμο από ό,τι έχω χρησιμοποιήσει. Το βάζω πιο πάνω και τους converters, φανταστείτε. Πάμε στο επόμενο. Α, επιτέλους. Το επόμενο είναι κάτι άλλο που περίμενα επίσης. Το πακέτο αυτό έχω ανοίξει κάτι τέτοιο στο παρελθόν, αλλά θα σας το δείξω κιόλας. Αυτό εδώ το πράγμα. Αλλά αυτό εδώ είναι για την GoPro. Είχα την εντύπωση κι εγώ αγαθός ότι τα αξεσουάρ της GoPro όπως μου είχαν πει θα μπαίνουν στην Xiaomi. Μην το τολμήσετε. Απλά πάρετε για Xiaomi κατευθείαν αξεσουάρ. Δεν μπαίνει, δεν κολλάει πουθενά. Οπότε έχω μείνει αναμανάτη με αυτό εδώ το πράγμα. Εάν κάποιος έχει GoPro. Βασικά, ναι, έχω κάνει 2 άτομα που έχουν GoPro και παίζει να τους το στείλω. Α, το θα επικοινωνήσω και θα τους το στείλω για να τελειώνει η ιστορία. Λοιπόν, αυτό εδώ μπαίνει στην Xiaomi γύρω-γύρω, του μπλεσιώνει προκειμένου να κάνει
κάθεται πάνω σε pole arm. Το pole arm, να σας πω, είναι τόσο φτιαγμένα έτσι ώστε εάν εσείς βιδώσετε μόνο την κάμερα επάνω, να σας δείξω κιόλας. Αυτό εδώ είναι το pole arm. Αυτό εδώ, αν βάλετε απευθείας εσείς την κάμερά σας πάνω, θα μπαλατζάρει γιατί δεν σφυγεί ακριβώς. Οπότε υπάρχει κενό. Οπότε η κάμερα θα πηγαίνει πάνω κάτω και πρέπει να σφινώσετε χαρτάκι. Ναι, πιστέψτε με, το έκανα και αυτό. Γιατί αναγκαστικά μέχρι να έρθει αυτό το πράγμα δεν είχα κάτι άλλο. Λοιπόν, αφού βιδώσουμε την κάμερά μας, αυτό εδώ μας εξασφαλίζει τις γωνίες, τις κλίσεις και όλα αυτά. Κρατάει την κάμερα σταθερή. Νομίζω είναι ένα αρκετά καλό και χρήσιμο εργαλείο. Πιστέψτε με, αν κάνετε vlog ή οτιδήποτε και ασχοληθείτε λίγο παραπάνω με τις action cam, αυτό εδώ τελικά είναι σωτήριο. Τα κορόιδευα, έβλεπα όσους θα χρησιμοποιούσαν το selfie stick ιστορίες, αλλά όταν χρησιμοποιείς action cam είναι ο παράδεισος. Δεν υπάρχει πιο γαμάτο πράγμα. Και ναι, είναι πολύ καλό. Και επιτέλους ήρθε. Θα το φτιάξω κιόλας και θα είμαστε κυριλέ. Πάμε στο επόμενο. Εν τω μεταξύ, το συγκεκριμένο unboxing γίνεται υπό την απειλή του αδερφού μου. Γιατί ήθελε να μου ανοίξει τα πακέτα επειδή τα έχω κρατήσει πάρα πολύ καιρό. Αλλά το αστείο είναι από ότι βλέπω στο τέλος δεν θα έχει τίποτα δικό του μέσα. Μόνο πολύ ελάχιστα πράγματα. Και περνάμε στο επόμενο. Γενικά αυτό είναι πολύ καλό eBay unboxing. Ήρθε! Λοιπόν. Ένας πολύ καλός μου φίλος, ο Thorant, ή αλλιώς Κώστας Διακάκης, ο οποίος έχει και Twitch TV Thorant Gaming, θα σας το βάλω το link από κάτω, με έκανε δώρο το Overwatch και παίζουμε παρέα μαζί. Και γενικά συζητούσαμε και λέγαμε τι μπορούμε να βρούμε, τι όμορφο μπορούμε να βρούμε από το Overwatch σχετικά. Οπότε, ναι, στη συλλογή το είδα αυτό, έχει ένα ευρώ και κάτι, θα σας το βάλω το link από κάτω, είναι Soldier76. Εντάξει, απλά... respect, παίζει να είναι ό,τι πιο γαμάτο έχω χρησιμοποιήσει, ό,τι έχω δει ποτέ. Είναι πανέμορφο και έχει και άλλους ήρωες μέσα. Θα δείτε, είναι πάρα πολύ. Εμένα πιο ωραίος μου άρεσε αυτός εδώ. Μέχρι να αρχίσουν να βγάζουν, τώρα που πήρε μπροστά λίγο το παιχνίδι, θα βγάζουν πιο πολλούς. Έτσι πάει. Γαμάει, γαμάει. Γενικά έχω μια μανία με τα μπρελόκ πλάκα-πλάκα. Όπως έχετε καταλάβει. Οπότε, soldier, θα μπει εδώ πάνω. Έτσι. Πάμε στο επόμενο. Εν τω μεταξύ, έχω γεμίσει το τόπο με χαρτάκια. Α, αυτό εδώ είναι το αδερφού μου. Τι είναι αυτό εδώ, για να δω. Παρασκευά, τι είναι αυτό. Τι σπορ. Για το ενιδρίο. Καλό. Ένα φυτό για το ενιδρίο. Υπάρχει περίπτωση να έχετε δει και το ενιδρίο μέχρι τότε. Anyway, δικό σου. Thank you very much. Πάμε στα μεγάλα πακέτα. Αυτό δεν σας τα ανοίγω, είναι τεράστιο, είναι αυτά που βάζεις στο αυτοκίνητο επάνω. Τι τιμή είχε? 1 ευρώ, δεν ξέρω πώς θα πουλάνε Ελλάδα. 1 ευρώ το πήραμε πάντως. Θα φύγει ο Soldier, θα πάει στην άκρη για να βοηθήσει στα θέματα εστίασης. Και πάμε και στο επόμενο πακέτο που θα είναι και το τελευταίο. Αυτό θα το ανοίξω. Α, είναι δύο. Κύριε, ένα μπρος, ένα για πίσω, ε. Λοιπόν, είναι ακριβώς το ίδιο. Μπαμπαμ, δεν μας χρειάζεται τίποτα το να κάτσω να πω πολλά-πολλά. Είναι ανακλαστικά ηλίου που βάζεις μπροστά από το τζάμι για να μην ζεσταίνεται το αυτοκίνητο. Λοιπόν, χρειάζεται, είναι χρήσιμο εξάρτημα. Πάμφθινο, οπότε Climb M2, είμαστε κομπλέ. Να έχετε μια όμορφη μέρα, check tech now. Εδώ παρέα με το φίλο Soldier, ο οποίος είναι ότι καλύτερο πιστεύω. Γενικά ήταν αρκετά ωραίο η eBay unboxing, μου άρεσε. Ήταν πολύ καλό. Ελπίζω να έχετε την ίδια γνώμη κι εσείς. Και τα λέμε σε ένα επόμενο επεισόδιο, παιδιά. Γεια σας.